αν με ρωτάτε, δεν θα με έπιθε αυτό το επιχείρημα. Βέβαια, εγώ αρχαιολόγος είμαι, ένας απλός αρχαιολόγος και δεν ξέρω, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν πολυπίστηκαν ούτε οι ίδιοι στρατιώτες. Καλώς ήρθατε. Είμαι ο Κωνσταντίνος, ή αλλιώς The Mythologist, είμαι αρχαιολόγο και αυτό είναι το πέμπτο επεισόδιο του επικού podcast. Του podcast που μέσα από την ηλιάδα του ομίρου μας μεταφέρει έξω από τα ψηλά τείχη της τρία εκεί όπου αχαίοι και τρόες, θνητοί, ήρωες και θεοί, πολεμούν, ερωτεύονται, νικούν ή πεθαίνουν. Αν σας αρέσει αυτό που πρόκειται να ακούσετε, μπορείτε να επισκεφθείτε την περιγραφή του podcast εκεί όπου θα βρείτε τα link που θα σας οδηγήσουν στα social media αλλά εκεί όπου θα βρείτε και τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να στηρίξετε την προσπάθεια που κάνουμε τόσο στο επικό podcast όσο και στο κανάλι The Mythologist. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, οι θεοί στην Ιλιάδα συμπεριφέρονται πιο πολύ σαν άνθρωποι παρά σαν θεοί. Είπαμε, ok, να έχει ο καθένας τον στόχο και τα συμφέροντά του, αλλά αυτοί το παράκαναν. Εκεί που ο Μενέλαος είχε στριμώξει για τα καλά τον Πάρη, αν θυμάστε καλά, η Αφροδίτη του έσωσε τη ζωή, αλλάζοντα έτσι τελείω τη ροή των πραγμάτων. Να σα πω την αλήθεια, αισθάνομαι λίγο άσχημα για τους θνητούς, γιατί νόμιζαν ότι καθόριζαν οι ίδιοι τη μοίρα του, ενώ όπω βλέπουμε κάτι τέτοιο δεν συνέβαινε σε καμία περίπτωση. Όπω και να έχει λοιπόν, με του Θεού ξεκινά και η ραψοδία Δέλτα που θα δούμε σήμερα. Εκεί, πάνω ψηλά στον όλυμπο, μέσα στο χρυσό παλάτι των Θεών, στη μεγάλη αίθουσα, οι Θεοί έχουν συνέλευση. Μην νομίζετε όμω, όταν λέω συνέλευση, ότι κάθονται σαν επιχειρηματίε γύρω από ένα τραπέζι και συζητούν ξένα έρωτα. Όχι, βέβαια. Οι Θεοί, όταν κάναν συνέλευση, πίναν πολύ κρασί και νέκταρ, γελούσαν, τσακώνονταν και βρίζονταν, ακριβώ όπω και εμεί. Τον τζακωμό αυτή τη φορά τον έχει ξεκινήσει ο Δία, ο οποίο ω συνήθω ηρωνεύεται την Ήρα. Αν το θυμάστε, ο Δία βοηθά πλέον τους Τρόες στον πόλεμο επειδή του το ζήτησε η Θέμιδα, η μητέρα του αχιλλέα, όμως η Ήρα μαζί με την Αθηνά είναι στο πλευρό των Αχαιών. Δεν έφταναν δηλαδή όλα τα συζυγικά προβλήματα που είχε το θεϊκό αυτό ζεύγος, είχαν και αντίθετε στρατηγικές στον πόλεμο. Κουβέντα στην κουβέντα, η Ήρα εκνευρίστηκε, δεν είχε άλλωστε και τη φήμη της πιο ήρεμης, αλλά αποτέλεσμα αυτής της οργής που έδειξε η Ήρα ήταν ο Δίας να την αποκαλέσει άθλια. Και λίγο πριν τα πράγματα χειροτερεύσουν, ευτυχώς ηρέμησαν διότι επενέβησαν οι ψυχρεμότεροι. Τουλάχιστον από αυτή την συνέλευση με το πολύ κρασί, το νέκταρ και τις βρισιές, βγήκε μια κοινή απόφαση. Η Αθηνά έφυγε από τον Όλυμπο με προορισμό την Τρία, διότι είχε μια πολύ σοβαρή αποστολή. Πίσω στο πεδίο της μάχης, οι Τρώες μετά την καθαρή νίκη του Μενελάου είχαν ορκιστεί να παραδεχτούν την ήττα τους, όμως οι θεοί όπως τα βλέπαμε είχαν άλλα σχέδια. Η Αθηνά, έτσι η πάνσοφη που ήταν, κατέβηκε εκεί στο πεδίο της μάχης και χώθηκε μέσα στους Τρώες ψάχνοντας έναν συγκεκριμένο από αυτούς με το όνομα Πάνδαρος, ο οποίος ήταν ένας πολύ ικανός τοξότης. Τι μπορεί να ήθελε όμω η Αθηνά από έναν απλό τοξότη. Τον πλησίασε και του ψιθύρισε στο αυτί ότι αν βγάλει τώρα το τόξο και το βέλο του και χτυπήσει τον Μενέλαο, ο Πάρης, ο πρίγκιπας του θα τον γεμίσει δώρα και πλούτη. Ο Πάνταρο δεν δυσκολεύτηκε να πιστεί, ένιωθε πολυπατριώτη εκείνη τη στιγμή και σίγουρα τα δώρα του Πάρη τον είχαν τελεάσει. Σήκωσε όντω το τόξο του, το τέντωσε με το βέλο, σημάδεψε και έριξε. Και βρήκε στόχο. Ο Μενέλαος χτυπήθηκε και από το σώμα του άρχισε να αναβλύζει μαύρο αίμα. Εκείνη τη στιγμή ο ίδιος, όπως και ο αγαμένονας ο αδερφός του, τα έχασαν. Του κυρίευσε ο φόβος. Είχε έρθει η ώρα άραγε. Έτσι θα τελείωνε αυτός ο μάταιος πόλεμος. Από ένα βέλος. Μέσα σε αυτό τον πανικό, Αγαμέμνονα προσπαθεί να κάνει τον Μενέλαο να κρατηθεί και να μην πεθάνει. Είμαι σίγουρο ότι το έχετε δει σε ταινίε. Είναι η στιγμή κατά την οποία ο πρωταγωνιστή πιάνει το κεφάλι του άλλου πρωταγωνιστή, ο οποίο ετοιμάζεται να πεθάνει και τον συμβουλεύει να μην πάει προ το φω. Όντω και σε αυτή την περίπτωση, ο Μενέλαο έπρεπε να μείνει μακριά από το φω. Φωνάζει ο Αγαμέμνονα να έρθει η ιατρική φροντίδα και επειδή αυτό που πέθαινε δεν ήταν όποιο και όποιο, ο γιατρό ο οποίο ήρθε δεν ήταν επίση όποιο και όποιο, ήταν ο Μαχάωνα, ο γιος του Ασκληπιού, του Θεού τη Ιατρική. Φυσικά ήξερε καλά τη δουλειά του, του έπλυνε την πληγή, το έβαλε και βοτάνια για να αρχίσει να επουλώνεται και ο Μενέλαος τη γλίτωσε κυριολεκτικά παρατρίχα. Τι έγινε όμω, Μήπω ο τρόας τοξότη δεν πέτυχε ακριβώ το σημείο που ήθελε, παρά το γεγονό ότι ήταν τόσο ικανό. Όχι βέβαια, σκοπό τη Αθηνά δεν ήταν να σκοτωθεί ο Μενέλαος, Το σχέδιο των Θεών ήταν πολύ πιο περίπλοκο από αυτό. Την ώρα που το Βέλο έφυγε κατευθείαν για να κόψει το νήμα τη ζωή του Μενελάου, η Αθηνά κανόνισε να τον χτυπήσει λίγο πιο κάτω, κάτω στη ζώνη, σε ένα σημείο που σίγουρα θα γλίτωνε. «Μα καλά, θα μου πείτε, όλος αυτός ο κόπος να σηκωθεί η Αθηνά να φύγει από τον Όλυμπο ξαφνικά να κατέβει στο πεδίο της μάχης ήταν απλά για να τραυματιστεί λίγο και πρόσκαιρα ο Μενέλαος? Τι κέρδος μπορεί να είχαν από αυτό οι θεοί» «Ε, λοιπόν, φίλοι και συνοδοιπόροι μου, αυτό το βέλος αρκούσε για να ξεσπάσει και πάλι μια λησαλέα μάχη μεταξύ των δύο στρατευμάτων» Μόλις ο Αγαμένονας κατάλαβε ότι ο αδερφός του δεν κινδυνεύει πλέον να χάσει τη ζωή του, ήταν αποφασισμένος να πολεμήσει με όλες του τις δυνάμεις, διότι οι Τρώες είχαν παραβεί τον όρκο τους. Βέβαια, εμείς ξέρουμε ότι δεν έφταιγαν οι Τρώες γι' αυτό, αλλά πραγματικά δεν είχε καμία σημασία. Φυσικά, ο χρόνο που είχε ήδη περάσει ήταν πολύτιμο. Κάθε δευτερόλεπτο που ο Μενέλαο ήταν τραυματισμένο και ο Αγαμένονα ασχολιόταν με αυτό ήταν πραγματικά πολύτιμο, διότι οι Τρώε, με το που είδαν το βέλο να βρίσκει τον στόχο του, ετοιμάστηκαν για επίθεση. Σε χρόνο ρεκόρ, οι φάλαγγέ του κύκλωσαν του Αχαιού. Ο Αγαμένο σηκώθηκε και άρχισε να εμψυχώνει το στρατό του, ο οποίο είχε σοκαριστεί από την επίθεση που δέχθηκε ο Μενέλαος. Το επιχείρημα του Αγαμένο ήταν ένα. Οι Τρόε έσπασαν τον όρκο του και αυτό ο Δία δεν θα το αφήσει να περάσει έτσι. Εγώ προσωπικά, αν με ρωτάτε, δεν θα με έπιθε αυτό το επιχείρημα. Βέβαια, εγώ αρχαιολόγος είμαι, ένας απλός αρχαιολόγος και δεν ξέρω, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν πολυπίστηκαν ούτε οι ίδιοι στρατιώτε. Με τον Μενέλα ο τραυματισμένο και τον Αγαμέμνονα σε άγχο, οι στρατιώτε αρνήθηκαν αυτήν την εμψύχωση, η οποία μετατράπηκε γρήγορα σε κράξιμο. Δηλού του ανέβαζε ο Αγαμέμνονα, άψυχου του κατέβαζε, Σαν πολύ γρήγορα δεν άλλαζε διάθεση ο αγαμένονα. Όμω εντάξει, τον καταλαβαίνω, οι στιγμέ ήταν κρίσιμε. Παρ' όλα αυτά η λύση ήταν μία. Αφού δεν μπορούσε να πείσει όλο το στρατό, θα έπρεπε να πείσει του άρχοντες. Κάθε άρχοντα από κάθε πόλη τη Ελλάδα ήλεγχε και τον δικό του στρατό. Οπότε, αν έπιθε του άρχοντε, θα έπιθε και τον στρατό του. Έτσι έκανε λοιπόν, όντω πέρασε μπροστά από όλου του ήρωε: Τον Ιδωμενέα από την Κρήτη, του δύο Αιάντε, τον έναν που συμπαθώ πάρα πολύ και τον άλλον για τον οποίο δεν θέλω να μιλάω, τον σοφόν Έστορα, τον Πολυμήχανο Οδυσσέα και τον προσωπικό μου αγαπημένο ήρωα, τον Διομίδη. Του είπε όλα τα καλά πόσο πολύ του θαυμάζει, πόσο καλή είναι στον πόλεμο, πόσο ανδροί είναι, τι ένδοξο παρελθόν που έχουν και μέλλον, πόσο καλά πολεμούν και πόσο πολύ κρασί μπορούν να πιούν και να γίνουν καλή παρέα όταν πίνουν αυτό το απολαυστικό κρασί. Για να μην σα τα πολυλογώ, του πόρωσε. Ξαφνικά όλοι ήταν στη θέση του και ήταν έτοιμοι να καταπιούν την επίθεση των τρόλ. Και η μάχη φούντωσε. Όπω είπαμε, κάθε άρχοντα ήλεγχε του δικού του στρατιώτε. Οι φάλαγγε ξεχύθηκαν και με κραυγέ άρχισε αυτή η τρομερή σφαγή. Δεν ξέρω όμω αν σα το έχω κάνει αρκετά σαφέ μέχρι τώρα. Ρόλο σε αυτό τον πόλεμο δεν είχαν μόνο οι άνθρωποι, αλλά και οι αγαπητοί μα hey. Ακόμα και μέσα στη μάχη, παρακαλώ. Ο Άρης στήριζε τους Τρώες, η Αθηνά τους Αχαιούς και κάπου εκεί βλέπουμε και την έρηδα να περιφέρεται μέσα στη μιζέρια της και την χερεκακία της κάνει μια γέστην εμφάνιση και σκορπίζει το μίσος ανάμεσα στους ανθρώπους που πολεμούσαν. Λες και δεν έφτανε που για τα δικά της νεύρα ξεκίνησε όλος αυτός ο πόλεμος, αλλά τέλος πάντων. Οι απώλειες ήταν πολλές και από τα δύο στρατόπεδα. Το αίμα κυλούσε ποτάμι. Όμω μετά από λίγο η πλάστιγκα άρχισε να γέρνει προ τη μεριά των Αχαιών, οι οποίοι νικούσαν. Άρχισαν οι Τρόι να υποχωρούν οι τιμένοι, αλλά για μαντέψτε τι έγινε. Ναι, και πάλι, καλά μαντέψατε, επενέβη ένα Θεό. Αυτή τη φορά δεν ήταν ούτε η Αθηνά, ούτε η Αφροδίτη, ούτε ο Άρη, ούτε η Έριδα, ήταν ο Θεό του Φωτό, ο Απόλωνα, ο οποίο με τη φωνή του ενθάρρυνε του Τρόε να συνεχίσουν να μάχονται. Και τι του είπε, πώ το κατάφερε αυτό του είπε κάτι που πραγματικά άλλαξε όλη του την ψυχολογία. Του φώναξε ότι αν παρατηρήσουν καλά θα δουν ότι από τη μάχη λείπει ένας πολύ σημαντικό αχαιό. Ο πιο ικανό αχαιό. Ο αχίλλεας, ο οποίο ακόμα βρισκόταν στη σκηνή του και έκανε μούτρα. Όπω καταλαβαίνετε, οι Τρόε αναθάρισαν μετά από αυτό το χαρμόσυνο νέο, πορώθηκαν και συνέχισαν να αμήνονται με μανία. Έτσι λοιπόν τελειώνει η ραψοδία Δέλτα μέσα σε αυτή τη μάχη. Τι θα γίνει όμω, ποιο θα κερδίσει, θα επικρατήσουν οι Αχαίοι και η Τρία θα πέσει ή το αντίστροφο. Πώ θα καταφέρουν πάλι να επέμβουν οι Θεοί και να αλλάξουν τη ροή τη ιστορία, ο Αχυλαία θα συνεχίσει να είναι στη σκηνή του και να μην συμμετέχει στον πόλεμο. Η απάντηση αυτή και όλε οι άλλε την επόμενη Παρασκευή, στο επόμενο επεισόδιο του επικού podcast με τη ραψοδία Ε. Μέχρι τότε. Εύχομαι σε όλους σας να είστε καλά.